Η κατασκευή δεξαμενής δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λιμάτων και έργων αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ορφανού ήταν η συγκομιδή του ταξιδιού του Δημάρχου Παγκαίου Φίλιππου Αναστασιάδη στην Αθήνα. Είναι ένα έργο το οποίο ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια συνολικά, βιολογικός καθαρισμός, δίκτυα αποχέτευσης και θα καλύψει τις ανάγκες του οικισμού, του Οφρινίου, της Κάργενης και του παραλιακού μετόπου από Κάργενη μέχρι και την παραλία Οφρινίου, μια περιοχή η οποία έχει μια ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη. Ήταν ένα έργο το οποίο το σχεδιάσαμε, το μελετήσαμε και τελικά εγκρίθηκε, χρηματοδοτείται και έχει εκτελεστεί τουλάχιστον στο ύψος των 80%, το 80%. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα στο ξεκίνημά του με τον οικισμό του, του Ορφανίου, όπου λογικά οι θυμώτες, οι κάτοικοι του Ορφανίου είχαν ένα προβληματισμό, ανέπτυξαν έναν προβληματισμό όσον αφορά τα λίμματα από το επεξεργασμένο μάλλον, τα επεξεργασμένα λίμματα τα οποία θα απορρέαν στην θάλασσα. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέχεται σε 3.400.000 ευρώ. Ενώ όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Παγκαίου, ένα έργο ιδιαίτερα πρωτοποριακό, διότι με την ολοκλήρωσή του θα πετύχει ο Δήμος μετά από ειδική και καινοτόμο διαδικασία να επεξεργαστεί τις χιλιάδες κυβικά λιμάτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Ορφανού, τα οποία θα κατέληγαν διαφορετικά στην θάλασσα, ενώ θα μπορεί να τα διαθέτει πλέον ο Δήμος για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να κατασκευαστεί στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού και στον βιολογικό της παραλίας Οφρινίου μία νέα μονάδα επεξεργασίας των λιμάτων, σύμφωνα με την οποία θα προχωρήσουμε από δευτεροβάθμια σε τριτοβάθμια επεξεργασία. Ένα έργο πιλωτικό, ένα έργο το οποίο θα το χαρακτηρίσω και εμβληματικό με την λογική ότι σε τέτοιο εύρος ίσως θα είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει σε επίπεδο χώρας και θα καταφέρουμε με αυτό να χρησιμοποιούμε το νερό το οποίο θα επεξεργάζεται από τον βιολογικό καθαρισμό που θα είναι την περίοδο του καλοκαιριού χιλιάδες κυβικά και αυτά να στέλνονται με αντιλιοστάσιο, με δίκτυο και σε μία δεξαμενή σε ένα σημείο που έχει καθοριστεί όσον αφορά το υψόμετρό του, είναι πάρα πολύ καλό και από εκεί θα απορρέει στις διάφορες καλλιέργειες στο αγρόκτημα κυρίως του Ορφανίου και έτσι στην λογική και στην βάση της πράσινης κυκλικής οικονομίας θα καταφέρουμε να επαναχρησιμοποιούμε τα χιλιάδες αυτά των κυβικών για να αρδεύονται τα κτήματα της περιοχής. Νομίζω ότι αυτό το έργο ίσως το μιμηθούν και άλλες περιοχές που έχουν ανάλογη ανάγκη και πιστεύω ότι πραγματικά θα κάνει την διαφορά για την περιοχή μας και έτσι ανταποδοτικά θα το χαρίσουμε, να το πω έτσι, στους πολίτες, στους δημότες, ιδιαίτερα της περιοχής του Ορφανίου. Ανάλογη πρόταση ετοιμάζει ο Δήμος για την επέκταση και εξυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού της Νέας Περάμου Καβάλας. Η Νέα Πέραμος, όπου και εκεί διακρίνεται και έχει πιστοποιηθεί ότι η οικιστική της ανάπτυξη είναι πάρα πολύ μεγάλη, ήδη φροντίσαμε και ολοκληρώσαμε την μελέτη εφαρμογής, καθώς επίσης και είναι στο τελευταίο στάδιο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιμένουμε μία απάντηση από την Διεύθυνση Υγιεινής της Καβάλας και θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον βιολογικό της Νέας Περάμου. Εκεί λόγω της ανάγκης που υπάρχει από την οικιστική ανάπτυξη που έχουμε ήδη αυτή την περίοδο ολοκληρώνουμε τις μελέτες, διεκδικούμε χρηματοδότηση που υπάρχει και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να εντάξουμε αυτή την πρόταση.